Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Βασικά ο Πανίκος μετακόμισε πίσω μαζί της. Μάλιστα. Μα είπες μου πολλές φορές ότι αρέσκω σου για διάφορα πράγματα, αλλά δεν τηρήσες την υπόσχεσή σου. Και αν υπόσχεσή μου. Που είπες σαν να βγούμε έξω εθικιό μας για καφέ. Οκ. Τι κάνεις σήμερα το απόγευμα? Άρη, το παιδί είναι δικό σου. Αυτό δεν το ξέρω. Έτσι κι αλλιώς εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Δεν θα είμαι για πολύ. Τι εννοείς, θα πάψεις να είσαι σωστός άνθρωπος? Όχι. Θα πάψω να είμαι ιερέας. Τι? Και ποια είναι η αποστολή για την οποία σας είπε να μιλήσετε σε μένα, η Αθηνά? Είπε μας πως πρέπει να πεθάνει ο προδότης ο Ιάκωβος. Την ημέρα που δολοφονηθήκαν τα παιδιά του, στο διαμέρισμα τους εμπήκα δύο άτομα. Εσύ και ο παπάς μας. Να σου θυμίσω ότι κάποτε αγαπούσες τη Ρεβέκα παραπάνω από τον ίδιο σου τον εαυτό. Ναι, γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να συγχωρήσω το κακό που μου έκαμε. Αδερφή, εντζίνη που δεν θα έκαμε ποτέ κάτι για να με πληγώσει. Ο εντζίνη που έτυχε να τη γεννήσει η ίδια μάνα. Ξέρω ότι γύρισα. Το έμαθες? Ναι. Ήμουν πριν λίγο με την Αρετή. Σε θερμό παρακαλώ, μην πεις τίποτα ακόμη στον Ιάκωβο. Τρέμω μου, μην ψάξεις τον Άρη και έχουμε σκοτωμού. Σε παρακαλώ, πρέπει να το χειριστούμε διακριτικά. Μπορώ να τον κανονίσω και μόνος μου. Όχι, είναι επικίνδυνο. Ο Ιάκωβος σίγουρα υποψιάζεται ότι είναι να τον καταδιώξουμε. Γι' αυτό πολλά πιθανόν να προφορεί. Καλό. Τέλειο. Νατάσα, να σε ρωτήσω κάτι. Αφού θα ρωτήσεις που θα ρωτήσεις, γιατί κάνω την εισαγωγή. Οκ. Να σε ρωτήσω ευθέως. Ποια είναι η σχέση σου με τον Μάριο? Είπα του. Κοίτα, Κωνσταντίνε. Ο Μάριος είναι ο παπάς του μωρού. Ο τσαμέ όμως. Η σχέση μας τέλειωσε. Σε σίγουρη? Ναι, λέμε, τελειωμένη υπόθεση. Αλλά αφού ξαναείπαμε τα γιατί ρωτάς. Απλά εγώ καταλάβα διαφορετικά, σαν να υπάρχει ενδιαφέρον μεταξύ σας. Καθόλου. Ούτε που μέρους του, ούτε που μέρους μου. Κοίτα, μπορεί να κάνω και λάθος, απλά έτσι αισθάνθηκα με κάποια βλέμματα που ανταλλάξετε τις προάλλες. Εξάλλου, υπάρχει επαφή μεταξύ σας. Κοίτα, Κωνσταντίνε, επαφή αναγκαστικά υπάρχει. Ο Μάριος είναι ο παπάς του μωρού. Δεν μπορώ να του στερήσω να βλέπει το μωρό, αλλά ούτε που το μωρό να βλέπει το μπαμπάν του. Ο τσαμέ όμως. Όσο για τα βλέμματα, μπορεί να ήταν μια βολή στιγμή. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ναι, ξέρω. Τέλειωσε. Κωνσταντίνε, στήχησε μου. Αλλά τώρα θέλω να βλέπω μπροστά, να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με νέες βάσεις, πιο σωστές. Έστω και σαν μια ανυπάντρη μάνα. Μια πολλά ελκυστική μάνα, μπορώ να πω.
Η γιαγιά σου είναι. Έλα ρε γιαγιά και με τρόμαξες. Πότε μπήκες και δεν σε είδα. Πετάχτηκα δίπλα στο μίνι μάρκετ. Έπρεπε να μου το πεις. Εδώ κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα. Πολύ νευρικός έγινες. Δεν το κατάλαβες ότι ήμουν εγώ. Ποιος άλλος έχει κλειδί. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βρήκες καναγκούμενο και να έχει την κλείδη. Μέγας είσαι κύριε. Μα τρελάθηκες παιδάκι μου. Ναι, τρελάθηκα. Ξέρεις Άρη, δεν μπορεί να κρύβεσαι για πάντα. Δεν σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι. Έλα. Περίμενε, περίμενε. Έχω εγώ. Θα φέρω ένα δικό μου. Ναι. Έλα, γεια. Τι περίεργο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Άρη, σου μιλάω. Ποιος ήταν? Κανένας. Μην ανοίξετε. Ποιος είναι? Η Αρετή είμαι. Θέλω να μιλήσω στον Άρη. Ανοίξτε. Έλα, Αρετή. Εδώ είμαι. Γιατί μου απαντάς στο τηλέφωνο? Έχουμε πολλά να πούμε, ναι, εμείς οι θυκιό. Εγώ φεύγω, να σας αφήσω να τα πείτε. Δεν θα φας. Γιατί εξαφανίστηκες? Εν τούτη η στήριξη που μου υποσχέθηκες. Έχω δικά μου προβλήματα, Αρετή. Πολύ σοβαρά. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Αυτός είναι παιδί. Εσύ είσαι γυναίκα και παπαδιά. Δεν σκέφτηκες την οικογένειά σου? Επέρασα από τη Φάνη σήμερα. Πώς είναι? Χάλια. Δεν περίμενε έτσι διπλή προδοσία. Και να σου πω, δεν ήξερα αν θα τα καταφέρει να συνέλθει. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα πάντως. Δεν νομίζω ότι ο Πέτρος ήταν εντάξει στο γάμο του. Ναι, πανικό μου, και εγώ νόμιζα ότι εσύ ήσουν εντάξει στο γάμο σου. Τα φαινόμενα όμως κάποτε απατούν. Σοφία, είπες ότι ένα συγχωρέσεις στο παρελθόν μου. Γιατί το φέρνεις συνέχεια με τις κουβέντες μας τώρα? Πανίκο μου, υποσχέθηκα να το συγχωρέσω, να το ξεχάσω. Έντια μπορώ από τη μια στιγμή στην άλλη. Έντια εξάλλου εξαρτάται από μένα. Έντια μπορώ να πατήσω ένα κουμπί για να κάνω delete, όπως το κομπιούτερ, να διαγραφεί η μνήμη. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Πόψε να πρέπει να προσέχεις τον Μπάρι. Εγώ? Γιατί εσύ πού είναι να είσαι? Να φύγω για έναν ποτό. Με ποια? Με κάτι συναδέλφους μου από το σταθμό. Τι συναδέλφους, δηλαδή αρσενικούς ή θηλυκούς? Μίξ. Κυρίως κοπέλες. Με μου πεις ότι ζηλεύκεις τώρα. Είπαμε να μου έχεις εμπιστοσύνη. Να κάνουμε μια νέα αναρχή, η οποία να βασίζεται πάνω στην ισότητα και στην εμπιστοσύνη, έτσι που είπαμε. Ναι ρε Σοφία μου, αλλά νομίζω δεν είναι καλή ιδέα να πάεις χωρίς τον άντρα σου. Ο Πανικό μου, υποσχέθηκα να πάω. Δεν μπορώ να τη στήσω. Ναι, αγάπη μου, αλλά... Όχι, Πανικό, τίποτε. Δεν το συζητώ. Ψήσει το ψάρι στα χείλη, ρε κοπέχια. Είπες κάτι, αγάπη μου? Όχι, μωρό μου. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά τους, ο Γιώργος ήξερε τι συνέβαινε μεταξύ Πέτρου και Ρεβέκκας. Γι' αυτό έδωκε το κλειδί του θεάτρου στη Φάνη. Έτσι φαίνεται. Υποτίθεται έδωσε έντιστο για να μπει πρώτη για τους καμία έκπληξη. Και όντως, ήταν η έκπληξη του αιώνα. Ο Γιώργος ήθελε να εκδικηθεί τη Ρεβέκα γιατί χρησιμοποιούσαν το σαν κάλυψη για την παράνομη σχέση της. Ευτυχώς που είναι η γήμανα της να τη δει. Θεωρούσαν ότι ήταν το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, ήταν η Μητσάθορο και είχε της μεγάλη αδυναμία. Που να ξέραμε την παλιό γυναίκα θα μας εύκαινε στο τέλος. Με χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς για τους οποίους μπορεί να μετανιώσεις μετά. Άντε ρε Πολίνα, έβαλαμε σε δικηγόρο τη Ρεβέκα. Όχι Κυριάκο μου, άμα λέει όμως παλιό γυναίκα να θυμάσαι πάντα ότι μιλάς για την κόρη σου. Ο θυμός σου κάποτε είναι αφύητο, το ότι είσαι πατέρας της όμως είναι να μείνει για πάντα. Τις αμπελοφιλοσοφίες σου κράτες για σένα. Κοίταξε, κοίταξε τι κουκλάρα κόρη έχω εγώ, α. Και όποια λίγο κάτι σε γίνει το βλάκαν τον Πέτρο. Εδώ κάναμε τη γυναίκα, δουλειά, σπίτι, να κάναμε τον άνθρωπο. Και είδαμε το ευχαριστώ του. Πώς σας φαίνομαι? Θεά, να πάεις κάπου?
Ναι. Πού είναι να πάει? Θα πάω για ψώνια. Αποφάσισα πως η ζωή τώρα αρχίζει και έχω υποχρέωση να είμαι καλά. Το φιλώ στον εαυτό μου, αλλά κυρίως στο μωρό. Έτσι, μπράβο, αγαπή μου. Έτσι, θα σε βλέπω να χαμογελάς πάλι. Θα περνώ καλά. Τούτη θα είναι η εκδίκησή μου. Φάνη μου, είσαι σίγουρα καλά? Ναι. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Γίνεται. Μπορείς να μου το κάνεις το πράγμα. Τι ακριβώς σου έκανα, αρετή? Ούτε σε χτύπησα, ούτε σε σκότωσα. Σου ζήτησα απλά να χωρίσουμε όπως κάνουν χιλιάδες ζευγάρια κάθε μέρα στον κόσμο. Μα τώρα μιλάς σοβαρά. Δηλαδή για σένα είναι τόσο απλά τα πράγματα? Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Δημιουργήσαμε μία σχέση, περάσαμε πάρα πολύ καλά μαζί, ζήσαμε με φοβερή ένταση και περιπέτεια. Δεν τα βρίσκουμε και απλώς χωρίζουμε. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Για μένα είναι το τέλος του κόσμου όμως, δεν το καταλαβαίνεις. Καλά, μην κάνεις τώρα τα πράγματα τόσο τραγικά. Μπορούμε κάλλιστα να βρούμε δύο ανθρώπους και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Μα πόσο ανέστητος μπορείς να είσαι! Για σένα μπορεί τα πράγματα να είναι απλά και εύκολα, για μένα όμως είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύπλοκα. Γιατί? Άρη, είμαι μια γυναίκα παντρεμένη. Μια παπαθιά που εγκατέλειψε τον άντρα της και τα παιδιά της για χάρη σου. Δεν φταίω εγώ ούτε που είσαι παπαδιά, ούτε που εγκατέλειψε την οικογένειά σου. Αυτό ήταν δική σου απόφαση να το κάνεις. Γιατί εσύ μου το ζήτησες! Εσύ μου υποσχέθηκες ότι θα είμαστε μαζί για πάντα! Έλα τώρα, ρε τι. Αυτές τις υποσχέσεις τις δίνουν όλοι στην αρχή της σχέσης τους. Όταν η υπόθεση μετά ξυνίζει, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Είσαι ένας ψεύτης, ένας ελεηνός. Πώς μπορείς να μου μιλάς με έτσι τρόπο? Ξεχνάς ότι έχω μέσα μου το παιδί σου. Αυτό το λες εσύ. Τι εννοείς? Αμφισβητείς ότι είμαι έγκυος? Όχι, αλλά στο ξανάπα. Δεν είμαι σίγουρος αν το συγκεκριμένο παιδί είναι δικό μου. Αλλά και να είναι, δεν ευθύνομαι εγώ που το κράτησες. Τι γίνεται με τη θεία? Έχει καμιά εξέλιξη? Τίποτε. Τι να κάνεις αν έρθει κάποτε Κύπρο? Δεν το σκέφτηκα. Σίγουρα θα τρέξω να την αγκαλιάσω. Που την άλλη όμως, εμάνα μου, μπορώ να τη μισώ. Τι να σου πω? Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω αν κάποτε επιστρέψει. Πάντως υπάρχει ακόμα ένα δεδομένο τώρα. Εγκυμοσύνη της. Όντως. Αλλά πώς θα μπορέσω να την αντικρίσω με τον Άρη δίπλα της? Το μωρό του Άρη είναι ένα αδελφάκι σου. Ναι. Σίγουρα να το αγαπώ. Αλλά θα με ιδιαίζει ο πατέρας του. Είμαι πολλά μπερδεμένη. Γεια. Γεια σου, Πέτρο. Τι είναι να πιείς? Ένα μέτρο καφέ, σε παρακαλώ. Ζητώ σου ξανά συγγνώμη. Τι θέλετε, κάθε μέρα σας ζητώ συγγνώμη? Τούτο είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους. Κάνουν απέσια πράγματα και μετά νομίζουν πως με ένα συγγνώμη ξοφλούν. Τρέπομαι, Ριόνα. Το ότι ντρέπεσαι καλό. Ελπίζω να ντρέπεται και η μάνα μου και ο Άρης. Πόσο με απογοητεύουν οι άνθρωποι γύρω μου τελευταία. Ακόμα και εσύ, Πέτρο. Όπως και η Ρεβέκα. Γιατί δεν μπορείτε να υπερβείτε τα πάθη σας? Γιατί αφήσατε τα πάθη σας να σας εξευτελίσουν? Άραγε, υπάρχει περίπτωση να έχεις θύματα για μένα ο Μάριος? Κι αν ναι, γιατί δεν το παραδέχεται? Πέ μου, ήταν δύσκολο? Ε, ποιο μπούλα? Η αρχή, ενώ όταν το είπες για πρώτη φορά στους δικούς σου, πώς το επήρα? Εμαστιγώσαμε. Τώρα σοβαρά. Ένα είναι και το πιο εύκολο πράγμα μια 17χρονη να πάει στους δικούς της και να τους πει «Ξέρεις, είμαι έγκυος».
Η αλήθεια, δεν περίμενα να δείξουν τόση κατανόηση. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, πολλές φορές οι αμόρφωτοι άνθρωποι είναι πολλά πιο ανθρωπινοί και πολλά πιο ανοιχτομυαλοί από πολλούς άλλους. Ναι, για τούτον είμαι σίγουρος. Πραγματικά, δεν περίμενα να με αγκαλιάσουν και να με στηρίξουν. Τα αδέλφια μου, ο παππούς, η γιαγιά, τα ξαδέλφια μου, εσταθήκαν όλοι δίπλα μου. Είσαι τυχερή για τούτο. Είναι ευλογία να έχεις μια δεμένη οικογένεια. Σίγουρα. Εμπάβει όμως να δύσκολο. Πέ μου, τώρα πόσο είσαι, 18? Ναι, γιατί? Είσαι ένα μωράκι με ένα μωράκι. Ναι. Αν δεν είχαν έρθει έτσι τα πράγματα, θα πήγαινα να σπουδάσω, να κάνω καριέρα, να φτιάξω διαφορετικά τη ζωή μου. Αλλά δεν το μετανιώνω. Ούλα μπορείς να κάνεις, Νατάσα. Τα πάντα. Να με κατάφερεις τα πιο δύσκολα. Κοίτα, μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Αρκεί να το θέλεις. Ευχαριστώ, μανά. Αν ήμουν πιο μεγάλος σου, ήταν να σου βάλω και τις ευχές μου. Αμα κυκλοφορούμε και δυο μας, ξέρεις τι μου λαλού. Φαίνεσαι πιο μη τσαπουλό του. Καλά να μας κάνεις. Όχι ρε, να σε έχω μου αλείς πελάρ και γιώνα από κάτω. Άτε. Ξέρεις κάτι, μανά. Αρέσκει μου που είσαι γυναίκα με χιούμορ. Μες στούντες δύσκολες καταστάσεις τώρα που περνά η οικογένειά μας, ο τόπος μας. Αν χάσουμε και τη διάθεση να στιευτούμε, εγκαταστραφήκαμε. Καλώς τα αδέρφη. Ο Θεός μαζί σας. Κάτσε να πεις κάτι. Σου κάνω καφέ, γιέ μου. Όχι, μάμα, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε. Γιέ μου, αν να μπώσεις, φέρεσαι σαν να γίνεις φάντασμα, ναι σου. Όχι, μάμα, φάντασμα δεν είδα. Είδα όμως την αρετή. Την αρετή? Μα πότε, πού? Ετόλμησε και ξαναστράφεις στην Κύπρο. Ήρθε στην εκκλησία να με βρει. Εν τέλος και να πέσαινε η εκκλησία να την τσιλήσει. Γιώργο, σε παρακαλώ, μην το κλείσεις. Εν έχω κανέναν άλλον να μιλήσω. Νιώθω κορόιδο. Τι θέλεις να κάνω? Τίποτε. Τίποτε μου αξίζει. Ή μάλλον η κόλαση που ζω, τούτο μου αξίζει. Κολλάσεις ζούμε πολλοί άνθρωποι τώρα. Και όχι μόνο η ενοχή, αλλά δυστυχώς και η αδόη. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι να αλλάξω τα πράγματα. Εν ξέρεις πόσο να μετανιώσα. Όμως είναι πολλά αργά τώρα. Άκου, Ρεβέκα. Αν πραγματικά το μετανιώσες, να πρέπει να το αποδείξεις με πράξεις. Κι όχι με λοούθηκα και κλαμαδούθηκα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Το να χώνεσαι είναι λύση. Να πάεις και να μιλήσεις της Φάνης. Αφού η Φάνη μου μιλά. Να προσπαθήσεις ξανά και ξανά. Να πέσεις γονατιστή στα πόθηκα της και να την παρακαλέσεις να σε συγχωρέσει. Εν νομίζω ότι μπορεί να με συγχωρέσει ποτέ. Η Φανή αγαπάς. Αγαπάσαι περισσότερο από όσον την αγαπήσεις εσύ. Μπορείτε λοιπόν να ξαναφτιάξετε τη σχέση σας που είναι αρχή. Σιγά σιγά. Φαίνεται μου αδύνατον τούτο. Όσον αδύνατον ήταν να έχεις σχέση με τον άντρα της,
Γιώργο, σε παρακαλώ, μωρά, εγώ με μου μπίτσε η μασέρκα. Πού είσαι? Στον κατασκηνωτικό χώρο του Γκάβερνος. Αλλά σε παρακαλώ, μην το πεις σε κανένα. Να ξαναμιλήσουμε. Όσα δεν έζησα τόσα χρόνια, να τα ζήσω τώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει τούτο? Ότι θα βγαίνω έξω, κάθε νύχτα. Θα γνωρίζω νέον κόσμο, θα αρχίσω να διασκεδάζω τη ζωή μου. Ναι, Φάνη μου, αλλά προηγουμένως είπες ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχεις είναι το μωρό σου και φυσικά συμφωνώ. Αλλά υπέρμετρη διασκέδαση δεν νομίζω να είναι ότι καλύτερο για μια γυναίκα είναι έγκυο. Ναι, δεν είπα πως θα γίνω αλκοολική. Αγάπη μου, να συμφωνήσω με την Πολίνα σε τούτο. Θα βγαίνω κάθε νύχτα για να νιώθω καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ μου, να φκένεις. Δεν είπαμε να μην φκένεις. Μια δύο φορές την εβδομάδα, μια χαρά. Όχι, κάθε νύχτα θα φκένω. Κάθε νύχτα γιατί, μωρό μου? Επειδή έτσι θέλω. Θέλω να ζήσω σαν δεν έζησα. Φάνη μου, με τον τρόπο που μιλάς, καταλαβαίνω ότι παίρνεις το πράγμα λίγο λάθος. Εσύ σου μια γυναίκα που δεν έβγαινες ποτέ τα βράδια έξω. Και ενώ είσαι στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης σου, ξαφνικά αποφάσισες να γίνεις party animal. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό τούτο. Το ότι έπιασα τον άντρα μου να φιλιέται με την αδερφή μου, βρίσκεις το φυσιολογικό? Φάνη μου, ήθελα να σε δω να φκένεις από την κατάθλιψη. Να χαμογελάς, να διασκεδάζεις. Αλλά ο τρόπος που μιλάς τώρα αγχώνει με πολλά. Νομίζω να φτάσεις στο άλλον άκρο και να βυθιστείς ακόμα παραπάνω μες την κατάθλιψη. Φάνη μου, έχει δίκιο η Πολίνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Δεν πρόκειται να νιώσεις καλύτερα με το να γυρίζεις κάθε νύχτα στα μπαράκια, ούτε να νιώσεις. Ούτε να νιώσεις καλύτερα να πάει και φτιάξεις μια καινούργια σχέση αμέσως. Δεν είπα πως θέλω να κάνω καινούργια σχέση. Μπορεί, ας πούμε, να κάνω διαφορετική κάθε βράδυ. Πώς σας φαίνεται τούτο? Δεν είναι η Φάνη που μιλά τώρα, αλλά ο πληγωμένος γυναικείος εγωισμός της. Αγάπη μου, η δική μου συμβουλή... Καπά, θέλω συμβουλές. Αφήστε με μόνο να κάνω τα λάθη μου. Μόνο τούτο θέλω. Μα πέ μου, είσαι αρετή. Γνωριζόμαστε. Μα γιατί βάλες τη μαντήλα μας στην κεφαλή σου, σε τίποτε μουσουλμάνα? Τούτη είσαι, α, η παπαθιά που έφυγε με τον Μιτσί. Τι λες, κύριε, για όνομα του Θεού? Αφού εγώ ήξερα ο τόπος. Ήταν σε συντηλεόραση και σε έναν περιοδικό. Με κατάλαβας. Εσύ δηλαδή πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση να ζουν στο ίδιο σπίτι και να μην έχουν κάνει σχέση? Αφού εγκυμούνται στο ίδιο κρεβάτι, είπε μου το η Σοφία. Και εσύ δεν πιστεύεις, ε? Άρα, Έλενα. Εγώ να πιστέψω δηλαδή ότι θα κοιμούνται στον ίδιο χώρο, θα κάθονται στον ίδιο καναπέ και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάτι μεταξύ τους. Ναι, Βασό. Εσύ που ήθελες να ξεφορτωθείς τον πανίκο, σωστά? Τώρα τι σε νοιάζει τι κάνει με τη Σοφία? Κορί, ξαναρωτώ σε. Ζηλεύκεις? Όχι, ρε Έλενα, δεν ζηλεύω. Αλλά θα ήταν ανέτοιμο εκ μέρους της Σοφίας να είχε καταστρώσει ένα τέτοιο σχέδιο προκειμένου να φέρει κοντά της τον πανίκο. Εάν έχει τέτοιο πράγμα μέσα στο μυαλό της, πρόβλημα της. Παπά. Παπάς. Παπά. Πού είναι τόσο παπάς? Τι? Στην πόδια αντραποσύνη της, όλα να έρθει να σε έβρει. Έντυσα και ο σκιός ζευκάρκα πάτσους. Πάτσους. Μαμά, ξέρεις ότι είμαι αντίον της βίας. Είμαι ιερέας. Σαν τη ζωή και ο πουλό μου, για μου πόνι είμαι ιερέας. Καλά λάλλουν το ξυλολεύκι μπω παράδεισο, άμα χρειάζεται. Τα παιδιά σου ξέρουν το ότι η μάνα τους είναι στην Κύπρο? Όχι, δεν τους το είπα ακόμα. Πρέπει να βρω την κατάλληλη ευκαιρία. Και να τους το πεις με τρόπο. Ο Ιάκωβος ηρεμήσε κάπως.
Όχι να κάνει καμιά μπελάρα με τον Άρη, και φυλακή μπορεί να βρεθεί. Ακριβώς τούτο με προβληματίζει. Η αντίδραση του Ιάκωβου. Ήταν πολλά θυμωμένος και με τον Άρη και με τη μάμμα του. Φυσικά καθημερινά μιλώ του. Νομίζω ότι ηρέμησε κάπως. Αλλά θολώσει το μυαλό του. Ένα δευτερόλεπτο χρειάζεται να γίνει κάποιον ανεπανόρθωτο κακό. Πε μου, ο Άρης που είναι, ήρθε τα πισόν της. Δεν ξέρω, μάμα, που βρίσκεται ο Άρης και ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Ο Ιάκωβος έπρεπε να συναντηθεί με τον Άρη. Τουλάχιστον όχι μόνοι τους. Διαφορετικά είναι να έχουμε φωνικό. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί δεν παντρευόμαστε. Σε θέλω. Καλώς τον πελό μου η πόρτα. Τούτος είναι ο καλύτερος. Κόσμος καίγεται και ο Λάκης είναι ευτυχισμένος στον κόσμο του. Την ευλογία σου, πάτερ μου. Του κυρίου Λάκη μου. Νομίζουν ότι είμαι πελός, αλλά με τούτα όλα που συμβαίνουν στην Κύπρο, εθιάλεξε να παίζω τον πελόν για να μην πελώνω που τα αλήθεια. Πίστεψε με, Λάκη, καταλαβαίνω σε απόλυτα. Θέλω να σου πω έναν ποίημα. Εθιάλεξε Κυπραίων λαϊκών ποιητή. Παύλο Λιασίδη, ξέρεις. Θα σας πω τους πρώτους στίχους που τον άνθρωπο. Α, θε ακούμε σε. Ε, άνθρωπε που μάχεσαι, να αρπάξεις, να στεβάσεις. Τι γίνει να κάνεις μάλι σου, τον κόσμο να αγκαλιάσεις. Σαν έρχεσαι, χαρεύκεσαι, τον κόσμο να φάεις. Μα πάλι πίσω νηστικός, σαν ήρθες, να πάεις. Τρεις εν ημέρες σου στη γη που ζει και βασιλεύκεις. Τη μια μωρός, τες κι ως εννιός, τες τρεις γερνά και φεύκεις. Με βασιλιάς κρατίζεσαι στη γη, μήτε θκιακονίτης. Τη σήμερα είσαι ζωντανός, αύριο μακαρίτης. Άρε παππού, μακάρι να ζούσα στη δική σου εποχή. Τότε που τα πράγματα ήταν πιο αυθεντικά. Τότε που η φιλία ήταν κάτι το ιερό. Άρη. Ο Ιάκωβος έρθαμε στο νεκροταφείο. Είναι πολλά ερημικός, το πώς δεν είχε κατάλαβε. Ω, έλα λίγο ώρα πριν να φύγει. Αλλά αφού εσύ δεν το θέλεις, τι σε νοιάζει τι κάνει. Έχεις δίκιο. Αλλά η Σοφία νομίζω ότι προδίδει τη φιλία μας έτσι. Εντάξει, αλλάσουμε κουβέντα. Έμαθες αν ορίστηκε η ημερομηνία για τη δίκη της αδερφής σου? Όχι ακόμη. Θα πάεις να τη δεις? Όχι. Είσαι σίγουρη? Ελένα, η Αθηνά ήθελε να σκοτώσει. Είναι η αδερφή μου, με πονάει που θα μπει στη φυλακή. Αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με δολοφόνους. Καλά ρε! Ναι ρε φίλε, νομίζω να ζήσω. Θέλω και αδερφή μου προσφέρθηκε να μου δοκίσεις τις πρώτες βοήθειες. Τι είναι? Τίποτε, άιστο. Κάτσαμε και τρεις όπως τα ρε μάλιτα και πίνουμε ως τους μεθύστα και σφέρ την πύρα ρε. Μαρία, φαντάστηκες ως που να έρθει η μάνα μας που την αποτοξίνωση να καταντήσουμε εμείς αλκοολικοί. Εγώ πίνω γιατί να αντέχω να θωρώ την ανάσα με την μαλαπάπ. Ο Πέτρος πίνει γιατί έφτιαξαν τον Πέστο και γίνηκε και ρετζίρι. Καλά ρε, σου είναι τα πίνεις αφού δέχτηκες σε πίσω, Σοφία. Σοφία δέχτηκε με πίσω, αλλά η συμπεριφορά είναι πολλά περίεργη, ρε κουπέλια. Δηλαδή? Δηλαδή, άιστα τούτα τώρα, πέτε τίποτα άλλο. Πέθηκια, τι μπορεί να πάθει ένας άντρας που μια γυναίκα να. Να φτάσει στην απόλυτη καταστροφή. Καλά μην είσαι τόσο πολύ ασύρος. Ο πανικός εκαπαθέντο για σκιο γενέρις. Μαρή, αν είσαι όσο πάνω σου, να σε εξουρίσω μάνιο, αρέ κουμπά. Να μου σημαίνει τούτο. Σημαίνει ότι να σου εξουρίσω το γέννη σου τρίχαν τρίχα. Μια γυναίκα δηλαδή μπορεί να πιάσει τον άντρα που τον παράδεισο και να το σύρμε στην κόλαση, να. Ποια πρώτη την Εύα. Δεν κατάστρεψε τον φτωχόν τον Αδάν. Οπότε να δείτε αργό, παιδιά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και να λέμε αλήθειες. Έκαμε όλοι μεγάλη καούρκα. Εγώ εγκατέλειψα την Νατάσα μόλις έμαθα ότι είναι έγκυος. Ο πανικός έζουσε δυο παράλληλες ζωές και δυο οικογένειες. Ο Πέτρος... Ρε, ο Πέτρος έμπλεξε με την αρφή της γυναίκας του.
λίγα πράγματα που κάναμε. Εγώ πιστεύω καλά που παθαίνουμε και υποφέρουμε. Μπελάρες που λέγε, Μάρια. Μπελάρες, αλλά τους είναι μπελός. Είναι η παροιμία που λαλεί από μπελόν και από μητσί μαθαίνει στην αλήθεια, άρα... αξίζει μας που υποφέρουμε. Στα ίδια σου, ενώ που κάνει. Την όρνη αντιπνημένη είσαι. Αν το ζυγόνι να μπαίνει ρε Μαρή. Τούτη κατάρα του Κατσινιέρη ακολουθάει παντού νομίζω. Γιατί το λες τούτο? Αφού χάρηκα και εγώ πως ήταν να πάμε σε κανένα καφέ να μου σερβίρουν τον καφέ μου να χαρώ και εγώ λίγο. Έφερες με τα μέσα το έρημο το πάρκο, έγκανε που μας σερβίρανε, εκουβαλούσα τους καφέδες 300 μέτρα. Ναι, ναι, μεταξύ τώρα είναι σώνος στο λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα να πιες λεφτά. Ελπίζω να πιω όλα λεφτά, γιατί αν δεν τα δω του αρφούσου να επετάξει έξω από η σχόλη. Είπα σου να μην ανησύχεις για τούτο. Να μιλήσω εγώ του Κυριάκου. Ναι, αλλά τι είναι να το πεις, ότι είμαι ένας φίλος σου ή κάτι παραπάνω. Εν είπαμε να με βιάζεσαι. Σιγά σιγά. Εξάλλου το διαζύγιο μου δεν φύγει ακόμα. Ναι, αλλά είσαι σε διάσταση. Και γιατί με φέρες σε το έρημο το πάρκο, φάσου ότι να μας δει κάποιος και να το πει το πρωί σου, αφού να χωρίζετε. Δημήτρη, σιγά σιγά. Εξάλλου είσαι πιο μικρός μου. Δεν κατάλαβα δηλαδή, πειράζει που με λίγα χρόνια πιο μικρός σου. Όχι. Εν πειράζει. Κατά κρίβεια, για τους σκοπούς του σχεδίου μου, μπορεί να είναι και καλύτερα που είσαι τόσο νεαρούλης. Εσύ μόνον είδες όλα όσα έγιναν την νύχτα. Ποιος δεν πήγε στο διαμέρισμα, ποιος τον παρακολουθούσε. Μόνο με τη δική σου μαρτυρία μπορώ να έχω υπόθεση στο δικαστήριο. Η αστυνομία με λαμβάνει υπόψη. Έλα να πεις ό,τι είδε και με φάζει. Σε παρακαλώ. Κάμε το για τα παιδιά μου. Αναπαυτή η ψυχή τους. Πάντως θαυμάζω το θράσο σου να εμφανιστείς μπροστά μου. Πώς μπόρεσες να κάνεις αυτή την πράγμα με τη μάνα μου, ρεαλιτή. Πάντως καλά είχαμε έτσι στο νεκροταφείο. Γιατί ορκίστηκα να σε θάψω ζωντανό. Και ούτε πρόκειται οι τύποι που φέρες μαζί σου να σε γλιτώσουν. Είμαι εδώ σε αποστολή, Ιάκωβε. Με εντολές Αθήνας να σε σκοτώσω. Πρώτα όμως θέλω να σου πω πως λυπάμαι πολύ για αυτό που έκανα με τη μητέρα σου. Σου ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη? Και νομίζεις πως με ένα συγγνώμη εκαθάρισες? Ήσουν ο κολλητός μου, ρε. Είχα σαν τον αρφό μου. Και εσύ πίσω από την πλάτη μου είσαι σχέση με τη μάνα μου. Πως εμπόρεσες? Δεν έχω κάτι να σου πω. Είμαι αδικαιολόγητος και το ξέρω. Σκότωσε με, Άρη. Σκοτώσε με τώρα! Διαφορετικά θα σε φύγω να γλιτώσεις. Να σε πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια! Σκόστο να γιώνουμε! Άρη, τελειώνε, πριν αυτή κανένας! Αφήστε μας μόνους! Καταλάβατε τι σας είπα! Εξαφανιστείτε! Διαφορετικά θα σε αφήκω να γλιτώσεις. Σκόφωσε.
κάμε τώρα. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Να μην κατέστρεφα με τόσο άσχημο τρόπο τη φιλία μας. Αλλά εννοείται πως δεν μπορώ να σε σκοτώσω. Όχι μόνο γιατί κάποτε ήμασταν κολλητοί, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να είμαστε πραγματικά αδέρφια. Τι πράγμα? Πάρ' το. Έχει μέσα μια ακόμα σφαίρα. Ξέρω πως έκανα μεγάλο κακό. Οπότε εσύ αν θες δικαιώσε να με σκοτώσεις. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά πως ορκίστηκες να με σκοτώσεις μόλις επιστρέψω στην Κύπρο. Μπορείς να το κάνεις τώρα. Αν αυτό σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Και πώς εγκλήτωσες, Ιάκωβε. Τούτον τζα δεν θα το πιστέψεις. Έσωσε με ο Άρης. Μα με θιώχνετε. Μετανιώσα. Αλήθεια μετανιώσα. Φανέ αγαπώσε. Θέλω να μεγαλώσω μαζί το μωρό μας. Να μου τα πω λες τις κόρες μου ρε τώρα. Τον καιρό που την απαντούσες με την αδερφή της, δεν τα σκέφτεσαι του ταούλα. Επέστρεψα πίσω σπίτι ρε φίλε και βρα μια άλλη Σοφία να γνωρίσει. Και τι θέλεις ρε να κάνει η κοπελούλα μετά που όσα της έκαμες, να ζήσεις τα όπα όπα ρε. Ρε Βεκκά στον καβέρνο σου. Στείλε μέσω. Τι? Εσύ που το ξέρεις. Με ποιον είναι? Μόνη της. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα χρειάζεται κάποιο για συμπαράσταση. Ομορφήσες. Δεν σε νοιάζει. Εξάλλου εσύ τώρα έχεις τη γυναίκα σου, σωστά? Οι δικές μου πληροφορίες λέουν πως έχω έναν αδελφό. Α, μάλιστα. Και ποιος είναι? Πες μου, μάθω κι εγώ. Μην κάνεις τον ανήξερο, ξέρεις πολλά καλά. Ενώ οραστής της γυναίκας σου, ο Άρης.